σου πω τώρα. Απ' την αρχή θα το πω. Ήμουνα 17 χρονών. Πήραν τον πατέρα μου οι αντάρτες. Έμενα με τη μάνα μας και δυο αδερφές. Προσπαθούσαμε να ζήσουμε μόνοι μας. Και στα χωράφια και στα ζώα και παντού. Και να πάμε και να κρυφτούμε από τις αντάρτες. Τέλος πάντων, έγινα 22 χρονών, παντρεύτηκα. Έκατσα 7 χρόνια με την πίθερα, ήρθα στο σπίτι μου, έγινα 40 χρονών, πήγα στη Γερμανία, αποφάσισα να πάω στη Γερμανία. Έκατσα 23 χρόνια, όλα μαζί, πόσα γίνονται, 85. Ερχές που ήρθα από τη Γερμανία συχνά, κάθε το μήνα δυο φορές θα πάω στο παζάρι. Θα πάω και για βόλτα και για δουλειά, για το νοσοκομείο, για τέτοια, όχι πολλές φορές, αλλά πήγαινα. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Στο χωριό θα πάω στο γιατρείο, θα γράψω φάρμακα, θα πάω στο φαρμακείο, θα πάω λίγο στο σούπερι, θα πάω στην εκκλησία, εκεί, αυτά. Σήμερα αναγκαστικά πήγα στο κέντρο υγείας. Πήγα εδώ 2-3 φορές, δεν έγραφε το μηχάνημα, αναγκαστικά πήγα εκεί γιατί δεν είχα χάπια. Από εκεί γύρισα, ήρθα, πήγα στο φαρμακείο, τα πήρα. Όχι σε μια εβδομάδα. Όχι σε μια εβδομάδα, σε 3 εβδομάδες. Σε 3 εβδομάδες. Είμαστε όλες μαζί, συζητάμε, πάμε στο φαρμακείο, στο γιατρείο, ένας από τον άλλον τι θα κάνουμε, πού θα πάμε και φάρμακα δεν γράφουμε. Τι πρέπει να γίνει, να βρούμε έναν τρόπο. Μια φορά πήγα, δυο φορές πήγα, δεν διάτυχε. Όλοι μαζί συζητάμε. Τι θα γίνει, πού θα πάμε, πώς θα εξυπηρετηθούμε. We've celebrated Independence Day in my homeland, securely surrounded by tradition and tanks. Alliteration fails to distract, though. Όταν ο λόγος απουσιάζει. Dignity will be at stake. A traveller? Yes, this can only be the beginning. The beginning of the end, possibly. Some of my wicked children have been looting lifelines, and one will steal my shoes. All will be gone. My label, my shoes. O Logos.
There are myths to be busted and a lockdown to crash. Lament for a Grecian Ode, Part 1, from Greek austerity to